Συνέντευξη. Και νομίζω ότι αν δεν ήταν το Happy Day, δεν θα την έδινε και ποτέ τη συνέντευξη αυτή. Τάκης Χατζής τα λέει όλα στην οθόνη. Για να τον παρακολουθήσουμε. Ο Τάκης Χατζής υποδέχτηκε την Τίνα Μεσαροπούλου και την κάμερα του Happy Day στο πλατό της εκπομπής Εκτός Γραμμής που παρουσιάζει στον Α με τη δημοσιογράφο Λίδα Μπόλα. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν άκρος αποκαλυπτικός για πρόσωπα και πράγματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Τα τελευταία δύο λεπτά της επαφής σου, μάλλον στην παρουσία σου στην τηλεόραση του Sky. Εντάξει, αυτός ο κύκλος για αυτά τα πολλά χρόνια που ήμουν εδώ στο Sky τελείωσε, ολοκληρώθηκε πολλά. Από το Sky έφυγα με ευγνωμοσύνη. Για τον Γιάννη τον Αλαφούζο, γιατί με στήριξε, με βοήθησε πολλά χρόνια τώρα και τον αγαπώ. Όμως δεν γινότανε γιατί ήταν 7 μέρες τη εβδομάδα η δουλειά εκεί, δεν μπορούσα να το κρατήσω, δεν άντεχα δηλαδή, ήθελα και μια ποιοτική ζωή περνώντας τα χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, ούτε κάποιο παρασκήνιο. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα ταιριάζαμε, αλλά τελικά συμπεθεριάσαμε. Συμπεθεριάσαμε. Ναι. Με το Δημήτρο Καμπουράκη δεν προλάβαμε και να γνωριστούμε, να σου πω την αλήθεια. Ένα πολύ καλό παιδί. Εντάξει, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία τελευταίως πήγανε στο Sky, τα οποία δεν παίζουν καλό ρόλο. Συγκεκριμένο. Και, όχι, γιατί τελευταία θα... ήρθε ο Καμπουράκης, ο Στραβελάκης. Όχι, είναι και άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτοί που λες εσύ, είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στο Sky, τα οποία δεν παίξανε τον καλύτερο δυνατό ρόλο. Κάτι δευτεράντια που φέρανε εκεί πέρα. Είναι η φωνή που ακούεις, είναι γνώριμη. Ναι, είναι του Τάκη Χατζή. Και είναι δίπλα ο Δήμος Βερικίος. Έχει βγει εκτός γραμμής ο Δήμος Βερικίος. Ο Δήμος γεννήθηκε εκτός γραμμής. Τι εκτός γραμμής. Ο Βερικίος είναι εκτός γραμμής ούτως ή άλλως. Δεν συζητείται αυτό, είναι έτσι. Τον έχετε κι εσείς. Είμαστε επαγγελματίες και οι δύο, κάνουμε τη δουλειά μας. Σαφώς έχουμε διαφορετικές απόψεις για πάρα πολλά πράγματα, μη σου πω για όλα δηλαδή. Τι είναι όμως η συμμορία της Πάρου αλλά και πώς αντιδρά ο γνωστός παρουσιαστής στα δρόμενα στο αγαπημένο του νησί? Υπάρχει η συμμορία της Πάρου, ναι. Είσαι μέλος αυτής της συμμορίας. Δεν μπορούσα να μην είμαι. Πάω πάρα πολλά χρόνια. Έχω σπίτι εκεί. Ναι, εσύ, ναι. Σταματίνα, η Τσιμψιλή, είναι εκεί οι φωτογράφοι. Τσακωνόμαστε το καλοκαίρι, διώχνουν Σταματίνα, δεν τα κάνουμε τους φωτογράφους. Έλεος δηλαδή. Ο Τάκης Χατζής ήταν αυτός που φωτογράφησε αποκλειστικά τη Μόνικα Μπελούτζη στις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί της Πάρου και μας αποκαλύπτει πώς έγινε η γνωριμία τους. Όταν πληροφορήθηκα που τρώει, ναι, αποφάσισα να πάω να κάνω και έβγαλα μια φωτογραφία και έπαιξε όλο το διαδίκτυο, ναι, αυτή. Έχω κι άλλες που δεν τις δημοσίευσα. Ναι. Όταν την πλησίασα, της είπα αν μπορώ να της τραβήξω δύο φωτογραφίες και της είπα την ιδιότητά μου και μάλιστα μένουμε και πολύ κοντά στη, σε πολύ μικρή ηλικία. Της είπα και που μένω, της είπα την ιδιότητά μου για να μην έχουμε παρεξηγήσει και της είπα να τις δημοσιεύσω σε αυτό το site, ναι, της το είπα δηλαδή. Το και χαμογέλασε και μου λέει αρκεί να είναι ωραίες φωτογραφίες. Είναι θεά όμως. Είναι τόσο ωραίο όσο φαίνεται στη φωτογραφία. Πιο ωραία από τη φωτογραφία. Η φωτογραφία την αδική πάρα πολύ. Αλλά είναι πάρα πολύ γοητευτική. Είναι φτάνει στο βαθμό κακουργήματος. Μάλιστα. Δεν θα πιστεύετε όμως σε ποιο μάθημα στο σχολείο ο Τάκης Χατζής είχε μείνει μεταξεταστέως. Έχω μείνει μεταξεταστέως στη γυμναστική. Στη γυμναστική το κατάφερες αυτό. Μάλιστα. Και δεν είχα φόρμα. Και μου έδωσε μια φόρμα που είχε εκεί για να εμφανιστώ. Είναι και αφανής ήρωας πίσω από τον Τάκη Χατζή. Ηρωίδα. Πόσα χρόνια σε αντέχει? Είμαστε μαζί 40 χρόνια παντρεμένοι και μερικά χρόνια πίσω. Από 18 χρονών. Είμαστε από το γυμνάσιο μαζί. Λοιπόν, πριν που...